Να σας δώσω λίγο χρόνο ακόμη, γιατί πάντως, εγώ πρέπει να κλείσουμε μέσα από λίγο. Της εθνικής μας ταυτότητας, τη φωτογραφία του Ιησού Χριστού σε μια αίθουσα. Εγώ θεωρώ και δεν ότι... Και δεν τον ακούω και τον κύριο Γεωργιάδη αρκετές φορές, αν και φαίνεται περίεργο να τον παρακολουθώ και στις τοποθετήσεις του και έξω από το κοινοβούλιο. Νομίζω ότι και αυτός δεν θεωρεί ότι είναι το συνώνυμο του Έλληνα μια φωτογραφία. Όχι, δεν είναι το, φυσικά δεν είναι το συνώνυμο του Έλληνα, αλλά η χώρα μας είναι, όπως είπατε και εσείς, από το Σύνταγμα Δεσπόζα, Θρησκεία, Ορθοδοξία. Είναι. Άρα όποιος έρχεται εδώ ξέρει ότι έχει μια ορθόδοξη χώρα. Δεν μπορεί λοιπόν ερχόμενος εδώ να μου λέει εμένα δεν δέχομαι έναν ορθόδοξη χώρα, αφού το ήξερε τον ίδιο. Καταλαβαίνετε ότι σε σχέση η Δεσπόζα θέση του δόγματος μας, που το 95% του πληθυσμού ουσιαστικά το ακολουθεί, μπορώ να πω, είναι σε σχέση με κάποια θέματα που έχουν να κάνουν είτε με το μάθημα των σκεφτικών, είτε με το θέμα της πίστης και πώς η Εκκλησία η Ορθόδοξη έχει σχέση με τα άλλα δόγματα και τις άλλες εκκλησίες. Αυτά είναι, αλλά όχι όμως ότι αυτό σημαίνει ότι θα βάλουμε και τον... Από όλα αυτά συνάγω ότι θα έχουμε μια πολύ ωραία συζήτηση στη Βουλή. Προβλέπω, δεν έρχονται πάρα πολλοί βουλευτές όπως εγώ που δεν είμαστε μέλη της Επιτροπής σας, κύριε Πρόεδρε, για να κάνουμε την κουβέντα. Ας σας δεχτούμε. Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο όντως είναι πολύ σημαντικό και θα περιμένουμε να δούμε και τις εξελίξεις. Σπύρο, μια τελευταία κουβέντα. Κύριε Γονόμου, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Πρέπει να κλείσουμε στον. Εγώ συγγνώμη, είναι η καθυστέρηση. Στο Σπύρο τον Άννα. Γλίτωσε και το ασφαλιστικό, κύριο Σικονόμου. Γλίτωσε το ασφαλιστικό, κύριο Σικονόμου. Είχα μια μάχη με τον κύριο Γεωργιάδη, εντός αγωγικών μάχη. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γονόμου, στις 100 ημέρες θα τα προλάβετε όλα. Μα είναι δυνατόν να το πει κανένα αυτό. Απλά σε 100 μέρες δίνουμε μηνύματα και δίνουμε το σχέδιό μας σε πρώτη φάση. Έχει τα αριθμίες όμως. Κοιτάξτε, τώρα ρολάρει η μηχανή. Ναι, αλλά οι αριθμίες έχουν φανεί από τις πρώτες ημέρες και δεν κάνατε. Σας λέω, τώρα η μηχανή παίρνει μπρος και... Είναι στο ροντάρισμα που στο ροντάρισμα. Το θέμα είναι και αντιστερήσει αυτή η μηχανή να ξεκινήσει. Πάντως, ακόμα για τις 100 μέρες έχουμε άλλες 70. Εντάξει, ξέρετε, το γνωστό ανέκδοτο που κυκλοφορεί, κύριε Οικονόμου, είναι αν οι 100 μέρες είναι εργάσιμες ή ημερολογιακές. Πάντως, πρέπει να πείτε έναν τρόπο. Πάντως, αν έχεις καλό σχέδιο και αρχίζεις και αποδίδεις και μια εβδομάδα σου φτάνει να αρχίσεις. Πρέπει να βρείτε γραμματής. Πρέπει να βρείτε γραμματής. Και εγώ δεν λέω να είναι όλοι από το Πάσο. Γιατί είδαμε και αν ότι είναι από το Πάσο. Τι θέλατε αυτή τη διαβούλευση, τι θέλατε αυτό το διαγωνισμό. Δεν έπρεπε να του είχατε επιλέξει, να έχει τελειώσει και η δημόσια διοίκηση να έχει λειτουργήσει από την αρχή. Εντάξει, αυτό θα ήταν το κλασικό και το εύκολο να το πούμε. Αλλά προσπαθούμε να εισάγουμε νέα κενά δαιμόνια. Από του νέου γενικού γραμματεί, πολλοί είναι από το Πασόκ. Προσωπικά τη καταδικά και θάνατο. Ελπίζω να μην πάθουμε κι εμεί αυτό. Αλλά όμω θέλω να πω ότι. Προσπαθούμε να βάλουμε νέα πράγματα μέσα στη δημόσια διοίκηση, στη δημόσια ζωή του τόπου. Μικρό σχόλιο, κύριε Ζαρακέλη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι ειδικά για τη θέση των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου, ειλικρινά το πιστεύω και το λέω έτσι δημόσια, ότι είναι κακό το μέτρο που πήρε το Πασόκ, διότι η θέση του Γενικού Γραμματέα κατά βάση είναι πολιτική. Συμφωνώ. Δηλαδή δεν είναι κακό να είναι Πασόκ ως Γενικός Γραμματέας. Γιατί ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Ο Υπουργός πρέπει να έχει τυφλή και απόλυτη εμπιστοσύνη στον Γενικό Γραμματέα. Εάν δεν έχει, ακούστε, εάν δεν έχει, δεν μπορεί να κυβερνήσει. Εγώ σα το λέω. Με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Εγώ αν ήμουν υπουργός. Εάν ήμουν υπουργός και μου λέγανε θα σου φέρουμε ένα γενικό γραμματέα από το ΑΣΕΠ, θα τον γνωρίσουμε μέσα στο Υπουργείο. Θα σας παρακαλώ πάρα πολύ, πάρτε το Υπουργείο και να πάρει να γίνει στο έδρα τη Βουλή. Κύριε Γεωργιάδη. Είναι εφιαλτικό για έναν υπουργό να μην έχει εμπιστοσύνη στον πάγκο που του φέρνουν να υπογράψει. Α σταματήσουμε εδώ. Ο Σπύρος Ονόνος σας κατηγορεί ήδη ότι ανήκετε στο βαθύ Πασόκ. Λοιπόν. Εγώ. Με έχουν κατηγορήσει για πολλά στη ζωή μου, αλλά αυτή ήταν η πρώτη κατηγορία του Εθνικού Συμβουλίου. Και ήρθε να ακούσει τον κύριο Γεωργιάδη ακόμα. Τον κύριο Οικονόμου ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη τον κύριο Γεωργιάδη, τον Λουκάτο Γεωργιάδη, τον Σπύρο τον Άννο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο θα σας ευχηθώ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.